κατάφερε να προκαλέσει αίσθηση στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση, στην αναμέτρηση της Κυριακής 21 του Μάη και να αναδειχθεί η πρώτη γυναίκα που σε επίπεδο Ηρακλείου διαχρονικά με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ κατακτά την πρωτιά. Μία νίκη δίχως προηγούμενο, κακά τα ψέματα, με το όνομά της να φιγουράρει σε κάθε πολιτική συζήτηση και σε πανελλαδική κλίμακα που αφορά και έχει να κάνει με την περιφέρεια Κρήτης. Η Ελένη Βατσινά, η κυρία Ελένη Βατσινά, στην πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη εδώ στον όμιλο της Κρήτη TV και στην Κρήτη σήμερα, μετά την μεγάλη επιτυχία της Κυριακής. Την καλησπέρα μας και συγχαρητήρια. Γεια σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πολύ για τα πολύ όμορφα λόγια σας. Σήμερα μιλούν όλοι στο Ηράκλειο, μάλλον τα τελευταία 2-24 ώρα μιλούν όλοι στο Ηράκλειο για έναν θρίαμβο της Βατσινά, κοινό μυστικό, τα είχαμε πει και εδώ στην εκπομπή, κοινό μυστικό η δυναμική σας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, μια δυναμική η οποία επιβεβαιώθηκε με τον πλέον εμφατικό τρόπο και την Κυριακή. Είναι πολύ μεγάλη η λέξη θρίαμβος και ιδίως όταν όλοι εμείς προσπαθήσαμε για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να επιστρέψει το ΠΑΣΟΚ στην δυναμική που του αρμόζει. Σίγουρα είναι και μια προσωπική μου νίκη, η πρωτιά στους Σταυρούς, αλλά όλο αυτό ευθύνεται στον κόσμο που με πίστεψε και με στήριξε. Ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, μερικές φορές όταν είσαι μέσα στο χορό είναι πολύ δύσκολο να είσαι αντικειμενικός. Οπότε εγώ συνάντησα κόσμο που ήταν πολύ χαρούμενος, με πλατιά χαμόγελα, δυνατές χειραψίες, θετικό κλίμα, όμως αυτό δεν μπόρεσα ποτέ να το μεταφράσω σε σταυρούς. Το ευχαριστώ, είναι σίγουρα πολύ λίγο για όλους αυτούς τους ανθρώπους που με βοήθησαν, που μου άνοιξαν τα σπίτια τους, που με εμπιστεύτηκαν και με στήριξαν με την ψήφο τους. Είναι μεγάλη όμως τιμή για μένα που ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ με εμπιστεύεται να είμαι μία εκ των δύο εκπροσώπων του στο νομό μας και μία εκ των τεσσάρων στην Κρήτη. Ανάμεσα βέβαια στους πολύ άξιους συνυποψήφιους μου που συνέδραμαν καταλυτικά και εκείνοι έτσι ώστε να ενισχύσουμε το ΠΑΣΟΚ και να ενισχύσουμε και τα ποσοστά του. Θέλω να αναφέρω πάλι αυτό το οποίο ανέφερα στον πρόλογό μου, ότι είναι η πρώτη φορά που γυναίκα κατακτά πρωτιά στο Ηράκλειο, στο άλλοτε κάστρο του ΠΑΣΟΚ στην εκλογική περιφέρεια Ηρακλείου, και θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι τα βασικά μηνύματα τα οποία προκύπτουν μέσα από αυτή την θριαμβευτική πρωτιά. Κοιτάξτε, στην Κρήτη και στο ΠΑΣΟΚ γυναίκες έχουν τιμήσει την πολιτική. Σωστά. Και στη Βουλή, θα έλεγα. Και αν θέλουμε να το γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, τα τελευταία 20 χρόνια θα μιλήσουμε για την κυρία Σκραφνάκη και για την κυρία Σκιναράκη, βέβαια. Αν θέλουμε να πάμε ακόμα παλαιότερα, στη δεκαετία του 90, η Ανδρέα Παπανδρέου. Σωστά, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με την κυρία Κυπριωτάκη. Μιλάμε τώρα για γυναίκες που έχουν βγει μπροστά, γυναίκες δυναμικές, γυναίκες που διεκδίκησαν πολλά πράγματα στην πολιτική τις εποχές σίγουρα που το γυναικείο φύλο ήταν περισσότερο αφισβητούμενο από ό,τι είναι σήμερα, αν θέλετε. Η πρωτιά μου όμως, εκτός από το ότι είναι πολύ τιμητική, θέλω να δώσει τη δύναμη στις γυναίκες και στις νέες γυναίκες που θέλουν και μπορούν να ασχοληθούν με τα κοινά. Ως προς την νέα γενιά τώρα, οι πολίτες έχουν επιλέξει ένα νέο άνθρωπο με την ψήφο τους σε εμένα, και αυτό δείχνει ότι οι πολίτες εμπιστεύονται τους νέους ανθρώπους και έχουμε συνειδητοποιήσει πλέον ότι στην Ελλάδα χρειαζόμαστε φρέσκο αέρα και φρέσκες ιδέες. Αναφερθήκατε στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ και τοπικά και σε επίπεδο περιφέρειας και πανελλαδικά. Θέλω να σας ρωτήσω πώς αισθάνεστε και τι δείχνει αυτή η δυναμική, η αυξανόμενη δυναμική, με φόντο και την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Έχουμε ακόμα μία εκλογική αναμέτρηση. Σωστά. Ήταν μία νίκη για το ΠΑΣΟΚ και σε πανελλαδικό επίπεδο, αλλά και για την Κρήτη μας. Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, το λέγαμε και τις προηγούμενες φορές, θέλαμε τότε, επέστρεψε στο σπίτι του, επέστρεψε δυναμικά. Ήταν μία κοινή προσπάθεια όλων, από την προσπάθεια του Προέδρου μας, του Νίκου Ανδρουλάκη, μέχρι και εμάς τους υποψηφίους, τις νομαρχιακές μας επιτροπές και τους, αν θέλετε, όλους τους εθελοντές στις κάλπες αλλά και στις περιοδίες μας σε πανελλαδικό επίπεδο. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε από τον κόσμο ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό, αυτό το έλαβε και βλέπουμε ότι από τους τέσσερις βουλευτές, από τον ένα βουλευτή πάμε στους τέσσερις, βλέπουμε πλήρη ανανέωση, νέους ανθρώπους που έρχονται έτσι ώστε να δώσουν τον αέρα που χρειάζεται σήμερα το ελληνικό κοινοβούλιο. Λοιπόν, επειδή το πρόγραμμά σας είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, θέλω να κλείσουμε με το εξής ερώτημα. Η επόμενη μέρα
για την Ελένη Βατσινά, με το βλέμμα στραμμένο πού, σε ποια κατεύθυνση? Πρωταρχικός ρόλος είναι σίγουρα να ασχοληθώ με τα προβλήματα που συζητήσαμε τόσο καιρό με τους πολίτες, που αν θέλετε είναι και η μοναδική υπόσχεση που έδωσα. Θέλω να βάλω τα προβλήματα αυτά στο τραπέζι, να κάνω τη φωνή τους πιο δυνατή και να βρούμε λύσεις έτσι ώστε η ζωή όλων μας να γίνει καλύτερα. Βέβαια, κύριε Παναγιωτόπουλο, μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας ακόμα μια εκλογική αναμέτρηση, όπως φαίνεται στις 25 του Ιούνιου, που εκεί θα πρέπει να είμαστε το ίδιο ενωμένοι, το ίδιο δυνατοί, και γιατί αποδείχτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε δυναμικά, ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ επέστρεψε στο σπίτι του και μετά την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν εκφράζεται πια με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ θερμά, συγχαρητήρια και πάλι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.